Ο El Clásico της Κινουρίας βάφτηκε ερυθρόλευκο με γκολ στις καθυστερήσεις σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι και το Λιονίδιο έπειτα από τη σεζόν 2016-2017 φεύγει με τη νίκη από το Άστρος επικρατώντας με 1-2 του Πανθυριατικού στο μεγάλο ντέρμπι της Κινουρίας, ένα από τα πιο κλασικά παιχνίδια του αρκαδικού ποδοσφαίρου, σε ένα παιχνίδι το οποίο, όπως είπαμε, είχε φινάλε δραματικό με την ομάδα του Λεωνιδίου να πετυχαίνει γκολ στο 93ο λεπτό της αναμέτρησης με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Εδώ η μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Νταγκλή με την μπάλα να βρίσκει την εξωτερική πλευρά των δικτύων ο Χάρης Τακλής, ο αρχηγός της ομάδας του Πανθυριατικού. Εδώ ο Καλκανάκος στην πλάτη της άμυνας. Το σούτ του Καλκανάκου, η μπάλα θα φύγει πάνω από τα δοκάρια. Απειλεί ουσιαστικά εδώ το Λεωνίδιο. Ξανά ο Καλκανάκος στην πλάτη της άμυνας. Ο Βερβεσός στο rebound. 0-1 το Λεωνίδιο σε μια πανομοιότυπη φάση. Όπως λίγα λεπτά πριν ο Καλκανάκος σας το είσε, τώρα το Λεωνίδιο με τον Βερβεσό θα κάνει το 0-1 εδώ και πάλι σε επανάληψη. Ο τρόπος με τον οποίο το Λεωνίδιο σκοράρει ξεκινάει από τη διείσδυση του Καλκανάκου και στο rebound εκεί ο Βερβεσός ανοίγει το σκορ για την ομάδα του, δίνοντας το προβάδισμα στους ερυθρόλευκους. Ο Τακλής για τους κυτρινόμαυρους κρατάει την μπάλα, δίνει στο Σαβούρδο. Ο Σαβούρδος μετρά τις επιλογές του, υπέροχη σέντρα ο Ράγιος στην κεφαλιά, 1-1 ο Πανθυριατικός με ένα καταπληκτικό γκολ από τον Παναγιώτη Ράγιο. Εδώ και πάλι σε επανάληψη η σέντρα του Σαβούρδου και ο Ράγιος με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, ισοφαρίζει ο Πανθυριατικός κάνοντας το 1-1. Εδώ ένα φάουλ του Ταγκλή με την μπάλα να φεύγει πάνω από τα δοκάρια. Ένα πολύ ωραίο πρώτο ημίχρονο και ένα ακόμα ωραιότερο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο ξεκινά με το Λεωνίδιο να είναι στην επίθεση. Εδώ οι προσποιήσεις, η μπάλα μέσα στην περιοχή, το δοκάρι, πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους με το δοκάρι στη φάση αυτή. Πραγματικά στάθηκαν άτυχοι εδώ οι ποδοσφαιριστές του Φόντα Καζακόπουλου για την, με το Λεωνίδιο να απειλεί ουσιαστικά και να έχει μια πάρα πολύ καλή στιγμή στο σημείο αυτό. Εδώ ο Καλκανάκος, το σούτ, η μπάλα θα βρει και εδώ την εξωτερική πλευρά των δικτύων και πάλι το Λεωνίδιο πιέζει και χάνει ευκαιρία με τους φιλοξενούμενους ξανά με βαθιά παλιά και πάλι στην πλάτη της άμυνας. Ο Καλκανάκος είναι αυτό το γύρισμα μεταξύ, ένα γύρισμα μεταξύ γυρίσματος και σουτ. Μπλόκαρε ο Κολοστούμπης την μπάλα. Εδώ Μπαϊρακτάρη, πάρα πολύ ωραίο σουτ. Η μπάλα περνάει λίγο έξω, χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία και εδώ η ομάδα του Λεωνιδίου με τον Μπαϊρακτάρη. Με το παιχνίδι να παίρνει έναν πολύ καλό ρυθμό, η σειρά του Πανθυριατικού να απειλήσει, ο Γιαννούσης σταθερά θα μαζέψει την μπάλα. Φάουλ τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Παπάς στο σουτ δεν το πιάσει όπως ήθελε. Ο Καλκανάκος, οι κόντρες και κάπως έτσι χάνεται η ευκαιρία για την ομάδα του Λεωνιδίου που επιμένει και το σουτ. Όπως είδατε, πέρασε πάνω από τα δοκάρια με το Λεωνίδιο να πιέζει, να θέλει ένα δεύτερο γκολ, το οποίο το βρήκε στο τέλος και διατηρεί την ομάδα του Λεωνιδίου στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Εδώ δεύτερο δοκάρι για τους φιλοξενούμενους με τον Μπαρμπόσα σε αυτήν την πολύ ωραία προσπάθεια που έκανε. 92ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Βερβεσός από τα αριστερά κρατάει την μπάλα, μένει όρθιος έξω από την περιοχή. Βλέπετε εδώ το φάουλ που κερδίζει ο Σπύρος Βερβεσός, ο κύριος Γεωργόπουλος είναι κοντά στην φάση, υποδεικνύει το φάουλ. Ο Μπαϊρακτάρη αναλαμβάνει την εκτέλεση, η μπάλα στα δίχτυα, γκολ το Λεωνίδιο, γκολ κορυφής, τρίποντο πολύ μεγάλο για τους Λεωνιδιάτες που το πανηγυρίζουν έξαλλα, που το πανηγυρίζουν με όλη τους την καρδιά. Βλέπετε τι γίνεται, καπνογόνα όλοι στον πάγκο, μια γροθιά, πραγματικά έξαλλη πανηγυρισμή από τον γκολ. Εδώ και πάλι στην επανάληψη το 1-2 από τον Μπαϊρακτάρη, ο οποίος λυτρώνει κυριολεκτικά την ομάδα του και της χαρίζει μια πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Εδώ βλέπετε και τις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης και του